Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε δύο σύντομες κατασκευές. Ένα βοηθητικό τραπεζάκι και ένα στάντ για το μπράτσο του καναπέ μας. Το βασικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι και για τις δύο κατασκευές είναι οι ξύλινες κρεμάστρες. Ας ξεκινήσουμε με το βοηθητικό τραπεζάκι. Τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένα τρυπάνι, ένα ξύλο σε διαστάσεις 60x30 εκατοστών, 4 μπουλόνια με πεταλούδα και μερικές ροδέλες, ένα κατσαβίδι, 4 γωνίες, μερικές ξυλόβιδες και 4 ξύλινες κρεμάστρες. Αρχικά θα αφαιρέσουμε από τις κρεμάστρες τα μεταλλικά χατζάκια. Τώρα θα πάρουμε τις δύο κρεμάστρες και θα τις τοποθετήσουμε τη μία επάνω στην άλλη ώστε να σχηματίσουμε ένα πι. Στη συνέχεια θα τρυπήσουμε στα δύο άκρα που εφάπτονται οι κρεμάστρες ώστε να περάσουμε τα μπουλόνια και να σχηματιστεί έτσι το πρώτο πόδι του τραπεζιού μας. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και για το δεύτερο πόδι. Όπως είπα και πριν, αφού τρυπήσαμε, τώρα περνάμε τα μπουλόνια μας. Είναι έτοιμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τις γωνίες μας και να τις τοποθετήσουμε στα ψηλότερα σημεία του ποδιού. Και με ένα μολυβάκι να σημαδεύσουμε ώστε να ανοίξουμε τρύπες και στη συνέχεια με τις ξυλόβιτες να βιδώσουμε πάνω στο πόδι τις γωνίες. Τώρα θα τοποθετήσουμε τα πόδια πάνω στο κομμάτι ξύλου που έχουμε και θα σημαδεύσουμε, θα τρυπήσουμε και θα τα βιδώσουμε ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή μας. Το βοηθητικό μας τραπεζάκι είναι έτοιμο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για να στηρίξουμε το λάπτοπ καθώς καθόμαστε στο καναπέ ή στο κρεβάτι, είτε για να σερβίρουμε ένα πρωινό στο κρεβάτι, είτε για να φάμε το γεύμα μας όταν καθόμαστε στο καναπέ. Κανονικά εδώ έπρεπε να υπάρχει ένα στάντ. Ας το φτιάξουμε. Για την κατασκευή του στάντ θα χρειαστούμε ένα κομμάτι ξύλο, του οποίου τις διαστάσεις θα τις ορίσουμε ως εξής. Θα μετρήσουμε το φάρδος του μπράτσου του καναπέ μας και θα προσθέσουμε 2 εκατοστά, ένα για κάθε κρεμάστρα. Θα χρειαστούμε επίσης ένα τρυπάνι, 8 ξυλόβιδες, 4 γωνίες, ένα κατσαβίδι και φυσικά τις 2 ξύλινες κρεμάστρες μας. Αρχικά θα πάρουμε την κρεμάστρα μας και θα τοποθετήσουμε μία γωνία σε αυτό το σημείο και μία σε αυτό. Η διαδικασία είναι απλή. Όπως κάναμε και πριν, θα σημαδεύσουμε, θα τρυπήσουμε και θα βιδώσουμε με τις ξυλόβιδες. Μας είναι έτοιμα, θα τοποθετούμε επάνω στο κομμάτι ξύλου μας και στη συνέχεια σημαδεύουμε, τρυπάμε και βιδώνουμε.
Αυτό είναι το stand για τον μπράτσο του καναπέ μας. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Αυτές ήταν οι κατασκευές μας για σήμερα. Εύκολες, οικονομικές και θα μας λύσουν τα χέρια στην καθημερινότητά μας. Ελπίζω να φανούν και σε εσάς πρακτικές. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Να με βρείτε σε Facebook και Instagram. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με νέο βίντεο. Γεια σας!